Συζητάμε για τα εμβόλια, γιατί το να ξέρουμε, στο να τα ξέρουμε όλα, είναι αυτό που μας κάνει να μπορούμε να είμαστε και σίγουροι. Και είναι αυτό που στην πραγματικότητα αφοπλίζει τους αρνητές. Υπάρχουν, είδατε και χτες. Θα δείτε και τώρα, και υπάρχει ένα βίντεο, ντοκουμέντο που θα δείτε, που δείχνει πολλά. Από ανθρώπους που ακόμα και τώρα, ακόμα και στην κατάσταση που είμαστε, με ό,τι έγινε σε όλο τον πλανήτη, εξακολουθούν να δηλώνουν και να λειτουργούν ως αρνητές. Παιδιά, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Σκηνές απείρου κάλου στη Ζάκυνθο. Την ώρα που εκπαιδευτικός βοηθά 14χρονη μαθήτρια να διενεργήσει self-test, μαμάδες αρνήτριες μπουκάρουν στο σχολείο. Έξι πηγέτσι πήγα να κάνω. Τι λες, παιδάκι, πάμε καλά. Απαγορεύει όμω τέτοιο. Είστε γιατρός. Σας κάνουν είστε γιατρός. Την ώρα το ξέρεις, φέρνω αστυνομία και σε συλλαμβάνει, το ξέρεις. Η καθηγήτρια μάταια προσπαθεί να εξηγήσει τα αυτονόητα, ενώ το ανήλικο κορίτσι παρακολουθεί αποσβολωμένη τα όσα συμβαίνουν. Εσείς έπρεπε να ζητάτε συγγνώμη. Και ο παραλογισμός του πληκτρολογίου παίρνει τη σκυτάλη. Είδατε κι εσείς ότι κι εγώ μια καθηγήτρια να κρατάει μια μπατονέτα στο χέρι της, έτοιμη να την καρφώσει στη μύτη της μαθήτριας η οποία κάθεται σαν υπνοτισμένη στον πάγκο. Μία γυναικολόγος από τη Λάρισα κατάφερε να γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες εξαιτίας μιας ανάρτησής της, μέσω της οποίας καλούσε τον κόσμο να μην εμβολιαστεί. Πείτε όχι στα εμβόλια. Μεγάλες παρενέργειες, διαταραχές στο ανθρώπινο DNA και καταστροφή σταδιακή αγκίων από όλα τα εμβόλια. Λίγη ώρα αργότερα και μετά τη θύελλα αντιδράσεων, η επίμαχη ανάρτηση κατέβηκε από το λογαριασμό της, ενώ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Live News υποστήριξε πως το θέμα θεωρείται λήξαν. Είμαι μία υγιέστατη γυναίκα. Γυμνάζομαι, τρέφομαι σωστά, προσέχω. Γιατί να βάλω Sony Day και καλά μέσα στο σώμα μου την αρρώστια. Κάτι ανάλογο θα είχε στο μυαλό της και η γυναικολόγος αρνήτρια που έδειχνε τον κόσμο από το εμβολιαστικό κέντρο Λαμίας. Η 42χρονη υγειονομικός νοσηλεύεται πλέον στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, ωστόσο η δημοφιλία της στο ίντερνετ χαίρει μεγάλης άνθησης. Την πήγαν στο ψυχιατρίο επειδή έλεγε την αλήθεια και μόνο. Όποιος ή όποια θέλει να κινηθεί για συμπαράσταση της γιατρού έξω από το ψυχιατρίο, ώστε να τη βγάλουν, επικοινωνήστε μαζί μου. Να με διασύρεις τον κάθε ξένο αν έβαλα εμβόλιο ή όχι. Πού είναι τα προσωπικά δεδομένα μου? Πού είναι τα ανθρώπινα μου δικαιώματα? Ρε κινησμένοι, ξυπνάτε όλοι σας! Και ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν έχει ακόμη αποφανθεί για τη χορήγηση εμβολίων στα παιδιά, οι επιστήμονες του διαδικτύου έχουν λάβει ήδη γνώση και τη μεταλαμπαδεύουν. Έγινα κοινωνός της πληροφορίας ότι σε κλινικές στις ΗΠΑ, στις οποίες ήδη πραγματοποιείται εμβολιασμός παιδιών, τα παιδιά τα οποία έχουν κάνει και τις δύο δόσεις με Pfizer έχουν εμφανίσει σε μεγάλο βαθμό μυοκαρδίτιδα. Μιας και οι ψεκασμένες θεωρίες για εγκλεισμό μαθητών σε δομές COVID δεν ευδοκίμησαν, οι αρνητές ξαναχτυπούν και προαναγγέλουν ίδρυση νέας δομής. Γονείς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αποφάσισαν την ίδρυση σχολείων για ανεμβολία στους εκπαιδευτικούς και μαθητές. Προχωράμε. Στο μεταξύ συνεχίζουν το Αντάρτικο οι 85 γονείς στην Καβάλα που αντιδρούν στη χρήση των self-test στους μαθητές. Έχουμε προσφύγει ήδη στη δικαιοσύνη, στο διοικητικό πρωτοδικείο Καβάλας, 85 ακριβώς, και είναι η αρχή, διότι δικηγόρος μας εξακολουθεί και μαζεύει υπογραφές και από άλλους γονείς. Σύμφωνα με τις ίδιες, το αυτοδιαγνωστικό τεστ στερεί την ελευθερία των παιδιών και ζητούν να διακοπεί άμεσα η διαζώσης εκπαίδευση. Είναι θέμα ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία του τεστ και αργότερα θα έρθει μια διαδικασία των Σεπτέμβριων του εμβολιασμού. Εμείς δεν θέλουμε να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί? Τα παιδιά μας. Δεν θα ακολουθήσουμε βήμα-βήμα αυτό που μας γιατί, λένε να κάνουμε. Γιατί εν καιρό να... επιδημίας και όχι πανδημίας, να το τονίσουμε και αυτό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η μητέρα παιδιών δημοτικού έχει θρηνήσει δικό της άνθρωπο από την πανδημία. Κλείνοντας το θέμα, να πω μόνο, επειδή οι θεωρίες συνωμοσίας σε κάποιους είναι έτσι πολύ αρεστές. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι και να αποκριβεί. Θέλω να πω, δείτε τι γίνεται. Με τα περιστατικά αυτά που λέμε για το AstraZeneca, μόλις ένας ασθενής μεταφερθεί στο νοσοκομείο και με την υποψία ότι μπορεί να οφείλεται, το θέμα παίρνει διάσταση.
Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε.